Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Μης Χρυσανθεμής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου εδώ στο Μης Χρυσανθεμής. Είναι Κυριακή μεσημέρι. Και επειδή σας υποσχέθηκα ότι θα κάνω ένα reaction video για τον τελικό της Eurovision, να ορίστε, εδώ είναι το βίντεο. Είμαι παρέα με το Rocky και μαζί σήμερα θα μιλήσουμε για όλα. Rocky, πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Να μας πεις τη γνώμη σου. Ολόκληρο βίντεο θα δούμε. Τον αγαπώ. Σε αυτό το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, θα δούμε κάποιες από τις συμμετοχές της Eurovision. Γιατί είναι αδύνατον να κάνω 26 reaction videos για τις 26 συμμετοχές της Eurovision. Θα εστιάσω στις 5 πρώτες συμμετοχές. Άλλωστε, όπως ανέφερε και η Μαντόνα καλεσμένη στον τελικό της Eurovision, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι καλλιτέχνες βρίσκονται εκεί. Η νίκη ανήκει σε όλους, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση κάποιος να συμμετέχει στη Eurovision. Η Eurovision είναι ένας μουσικός θεσμός μέσα από τον οποίο βλέπουμε κομμάτια διαφορετικής νοοτροπίας και κουλτούρας. Σήμερα είναι λίγο πιο φαν, πιο cozy το βίντεο, γι' αυτό έχω και το Ρόκι μαζί μου. Ρόκι, που πας, πρέπει να φύγεις. Κάτσε εδώ, γιατί έχουμε να δούμε πολλά βίντεο. Συμφωνείς. Ο Ρόκι μετακόμισε, δεν τον βλέπετε, είναι στην άκρη του καναπέ, είναι στο θρόνο του. Έχει ένα θρόνο ο Ρόκι που κάθεται πάνω και χαλάει το μαξιλάρι. Ναι. Μου υπόσχεται ότι θα έρθει σε λίγο που θα ξεκινήσουμε. Είναι η πρώτη φορά που είδα Eurovision και δεν μάντεψα σωστά τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Πραγματικά. Δεν πίστευα στα μάτια μου, στα αυτιά μου, σε όλο αυτό που έβλεπα και άκουγα, τέλος πάντων. Με τα αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον πέμπτο νικητή προς τον πρώτο. Ο πέμπτος είναι η Νορβηγία. Θα βλέπουμε το βίντεο, θα σταματώ και θα σχολιάζουμε. Okay. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αλλά με αναγκάζουν οι περιστάσεις νομίζω να το κάνω. Αυτό το κομμάτι είχε τρεις τραγουδιστές. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτόν που ακούσαμε, ο οποίος έχει αρκετά ένρινη φωνή. Ο λαρυγκάς του είναι λίγο ψηλά τοποθετημένος όταν τραγουδάει, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πιο ψηλά. Αυτό το κάνει για να έχει λίγο περισσότερο συνέστημα. Γιατί τα χαμηλά του, όταν τραγουδάει χαμηλά δηλαδή, δεν κάνει χρήση του chest voice, δεν ακούς μπάσο ηχόχρωμα. Είναι όλο λεπτό. Εν ολίγης τεχνική, μην πω μείον 10, να πω 0. Παρόλα αυτά, καλλιτεχνικά το τραγούδι του ταιριάζει, είναι safe για αυτά που κάνει, είναι ok. Είναι ok. Για πάμε να δούμε τη γυναίκα. Ok. Λοιπόν, η τραγουδίστρια έχει πολύ καθαρή φωνή. Φαίνεται ότι έχει μεταλλωστή φωνή της. Πρέπει να ακούσουμε και το ρεφρέν για να δούμε. Θέλω πιο πολλά από το ρεφρέν. Για να δούμε το ρεφρέν. Εκεί που είχα μία ελπίδα, κάτι άρχισε να χαλάει. Λοιπόν, έχει μέταλλο στη φωνή της η κοπέλα και μεγάλη έκταση στα ψηλά. Αυτός ο κύριος που μπήκε ο τρίτος τραγουδιστής ενδιάμεσα, πολύ με μπέρδεψε. Τι να πρωτοσχολιάσω αυτό το κυριούλι. Δεν μου άρεσε τίποτα. Καταρχήν, ήταν, λες, τραγούδι, λες και είχε ένα βατράχι στη μύτη του. Πάρα πολύ φαρίντζελ και μπάσος. Πάρα πολύ που τραγουδάει έτσι. Έκανε μεγάλο κοντράστ με τους άλλους δύο τραγουδιστές πάρα πολύ. Το θεωρώ σαν μια κακόγουστη kitsch παρεμβολή μέσα στο κομμάτι. Δεν μου άρεσε καθόλου. Και μια χαρά ήταν η κοπέλα, γιατί δεν την κρατήσαμε. Μόνη της. Ντι. Πάμε να δούμε και λίγο ακόμα. Δεν ξέρω τι να πω, γιατί τώρα ο πρώτος τραγουδιστής μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίος, δηλαδή μου φαίνεται αηδόνη συγκριτικά με τον τρίτο. Εγώ θα προτιμούσα αυτό το κομμάτι να ήταν μόνο η κοπέλα, να μην ήταν οι άλλοι δύο, ειδικά ο τρίτος. Εντάξει, ένα κομμάτι για Eurovision, normal, δεν τρελάθηκα κιόλας, αυτό είναι το υποκειμενικό στοιχείο. Φωνητικά η κοπέλα θεωρώ ήταν πιο αξιόλογη από όλους.
Και ο πρώτος του τέριαζε το κομμάτι. Ο τρίτος θεωρώ ότι ήταν μια κακή παρεμβολή. Δεν μπορώ να το σχολιάσω ως κάτι διαφορετικό. Αυτά. Νομίζω ότι θα προχωρήσω στην επόμενη εμφάνιση. Επίσης να πω ότι αυτό το συγκρότημα βγήκε στο τέλος, δηλαδή το ψήφισε το κοινό. Γιατί αγαπημένοι μου το ψηφίσατε? Δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε καλύτερα κομμάτια. Δηλαδή οι κριτές δεν το είχαν ψηφίσει, δεν ήταν στην αρχή στην πεντάδα. Μετά μπήκε. Τσουπ! Έτσι, από το πουθενά. Switzerland είναι η επόμενη εμφάνιση. Για πάμε να δούμε Switzerland. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για το νεαρούλι εδώ πέρα είναι ότι νομίζω ότι όλα τα κορίτσια το ψηφίσατε, έτσι πιστεύω, γιατί είναι εμφανίσιμο αγόρι, γιατί χορεύει, γι' αυτά κατά βάση. Να πω τα θετικά, να πω και τα αρνητικά, αλλά θα τα πω στην πορεία καθώς τα βλέπουμε, γιατί θέλουμε να τα βλέπουμε κιόλας. Μέχρι τώρα ένα χορευτικό κομμάτι, έτσι ωραίος ο νεαρούλης, πάρα πολύ ωραίος, δεν έχω να πω πολλά. Αδιάφορα μέχρι στιγμής φωνητικά. Πάμε να δούμε τη συνέχεια και θα το κρίνουμε. Λοιπόν, να δούμε και λίγο παρακάτω. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ρεφρέν. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι όλο το κομμάτι πάει κάπως έτσι. Θεωρώ ότι ήταν ένα έτσι Eurovisionικό κομμάτι. Δεν είχε κάτι too much, δεν είχε κάτι κακό, δεν είχε κάτι πάρα πολύ καλό. Μ' άρεσε που ήταν σκηνοθετημένο σαν βίντεο κλιπ, μου άρεσε αυτό το στοιχείο. Μου άρεσε το χορευτικό part. Θεωρώ ότι τα θετικά αυτού του κομματιού ήταν η σκηνική παρουσία του νεαρού, η σκηνοθεσία, έτσι όπως το βλέπαμε εμείς όλο αυτό το κλιπ, οι χορευτικές του ικανότητες. Τότε ήταν ρυθμικό και σε ξεσήκωνε να χορέψεις. Σε ξεσήκωνε, δεν μπορώ να πω ότι σε ξεσήκωνε. Κατά τα άλλα φωνητικά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και εγώ καθώς έβλεπα τα αποτελέσματα, ήλπιζα κομμάτια όπως ήταν η Αυστραλία, ας πούμε, που έκανε αυτό σαν όπερα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Περίμενα να στην πεντάδα για να το σχολιάσω. Αλλά δεν είναι στην πεντάδα. Okay. Πάμε λοιπόν, γιατί όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή, υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα κομμάτια. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι της Ρωσίας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγουδάκι. Νομίζω ότι μου άρεσε περισσότερο το ότι αυτός ο τραγουδιστής ήταν ευχάριστος. Τον έβλεπες και ήθελες να του χαμογελάσεις. Ήτανε κάπως έτσι η φάση. Για πάμε λοιπόν να το δούμε. Ωραία χρειά του, είναι λίγο έντρενο στα χαμηλά, περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Φαίνεται ότι είναι μπαλάντα και ότι μετά θα έχει ανοίγματα και κορώνες και αυτά. Μου αρέσει, περίμενα να δω τη συνέχεια. Για πάμε να το δούμε. Ωραίο, έχει αρχίσει και έχει μετάβαση. Το κομμάτι αλλάζει η μελωδία του, κορυφώνει. Κάποια στιγμή θα ανέβει, θα το θυμηθείτε, θα το δούμε παρακάτω. Μου αρέσει. Θέλω να δω πώς θα ανοίξει τα ψηλά. Για πάμε. Από τον τρόπο που τραγουδάει τα χαμηλά, είναι μεν ένρινος, αλλά η φωνή του είναι στενή και ψηλή η αντρική φωνή. Καταλαβαίνουμε με βάση αυτό το στοιχείο ότι τα επόμενα πράγματα που θα ακούσουμε, η συνέχεια δηλαδή της μελωδίας, θα ανεβαίνει ψηλά και θα κάνει χρήση μάσκας και φαρίνγιαλ στοιχείων. Πάμε να τα δούμε. Για πάμε. Και ήταν αυτό που περίμενα. Είχε στο πρώτο scream, είχε μάσκα πιο έντονα, χρησιμοποιούσε τη μάσκα. Ενώ στο τελευταίο που έκανε και το γύρισμα πήγε σε φαρίντζελ, γιατί η φωνή πήγε πίσω από τη μύτη, έκανε γύρισμα και κατέβηκε. Ενδιαφέρον. Πολύ φωνητικά και καλλιτεχνικά. Μου αρέσει πάρα πολύ η σκηνική του παρουσία και τα σκηνικά. Έχει κάτι. Είναι σαν να έχει ένα vision, μου φαίνεται ο άνθρωπος. Μου αρέσει αυτό. Το ξεχώρισα από την αρχή, δηλαδή έτσι όπως ξεκινήσανε τα κομμάτια να προβάλλονται. Νομίζω ήταν το τρίτο, τέταρτο, δεν θυμάμαι. Πέμπτο, κάπου εκεί ήταν στη σειρά.
Ήταν νομίζω και η πρώτη μπαλάντα που πρέπει να άκουσα, έτσι όπως τα είχαν. Καλά, γενικά μου αρέσουν οι μπαλάντες, είναι γνωστό αυτό. Εντάξει, έχω ακούσει και πιο ωραίες μπαλάντες, αλλά είχε ωραία στοιχεία για τη φωνή του. Γενικά αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι είναι περισσότερο απαιτητικό από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Δηλαδή είναι τόσο απαιτητικό όσο στο να φανεί ότι εκείνος τραγουδάει καλά. Θεωρώ ότι αν το κομμάτι ήταν λίγο πιο δύσκολο, δεν θα ήταν τόσο καλό για τον τραγουδιστή. Αν ακούτε ροχαλιτά, αυτά είναι του Ρόκη, ο οποίος έχει κάτι στο πάτωμα και ροχαλίζει και μου χαλάει και το βίντεο. Ρόκη! Ρόκη! Με κοιτάει, συνέχεια. Καλά, χαζόμαι, δεν μιλάς έτσι. Okay. Λοιπόν, αφήνουμε το Ρόκι. Γεια σου, Ρόκι. Και πάμε να δούμε τη δεύτερη θέση, που είναι η Ιταλία. Για πάμε να δούμε την Ιταλία. Περιφέρεια fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Φαίνεται ότι το κομμάτι θα είναι ρυθμικό, ήδη το καταλαβαίνουμε από τώρα. Δεν μπορώ ακόμα να το κρίνω τόσο πολύ, πρέπει να ακούσω λίγο και τη συνέχεια. Είναι λίγο R&B, λίγο rap, λίγο περίεργο είναι. Μου αρέσει μέχρι τώρα, φωνητικά flat, πάμε να δούμε αν ανεβαίνει, αν κάνει κάτι άλλο, αν έχει αλλαγές, για πάμε να το δούμε. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. Okay, έχει κάποιες επαναλήψεις που σου μένουνε. Γενικά αυτός ο τραγουδιστής έχει αυτό το ένδρινο στοιχείο, το έντονο ένδρινο στοιχείο των Ιταλών. Έχει φαρίντζιαλ στοιχεία κατά βάση. Πάμε να δούμε λίγο και το ρεφρέν. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno tu dimmi se. Μου άρεσε αυτό το γύρισμα. Πάρα πολύ ωραίο. Φαρίντζιαλ, γύρισμα, αβίαστο. Ξέρετε κάτι, είναι κάποιοι τραγουδιστές που μπορεί. Γιατί εντάξει, τώρα θα μου πεις, δηλαδή μόνο μεγάλη έκταση μετράει ή το να φτάνεις έτσι πολύ ψηλές, χαμηλές νότες και να φτάνεις ότι το τέλειο. Όχι, μετράνε πάρα πολλά πράγματα σε ένα καλλιτέχνη. Από τη χρειά, το οποίο είναι το πιο σημαντικό πράγμα, και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα που έρχονται και δένουν με τη φωνή. Αυτός που είναι τραγουδιστής για μένα έχει το πακέτο. Δηλαδή έχει ωραία χρειά. Έχει ωραίο στυλάκι, είναι λίγο αλήτικος, μου αρέσει, το πιάνει αυτό το ιταλικό, το R&B, pop, rap, πώς να το πω. Έχει σκηνική παρουσία, είναι μορφή, μου αρέσει έτσι όπως είναι. Το πιο σοφό πράγμα που μου έχει διδάξει Eurovision, ξέρετε ποιο είναι. Νομίζω ότι είναι το ότι βλέπω καλλιτέχνες οι οποίοι γνωρίζουν απόλυτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σοφό παιδιά, μέχρι πού μπορούν να πάνε. Και τα κομμάτια που επιλέγουν είναι πάρα πολύ έξυπνες επιλογές για τους ίδιους. Δηλαδή, είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος δεν τραγουδάει πάρα πολύ καλά, θα εστιάσει σε άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η σκηνική παρουσία είναι αυτό. Θα είναι ένα κομμάτι με πιο flat μελωδία για να μπορεί να τα απεξέλθει. Τέλος πάντων, όταν βλέπω ότι κάποιος το καταλαβαίνει αυτό και πραγματικά τα κομμάτια είναι στα μέτρα του, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να καλύτερο. Πάρα πολύ καλό. Πάμε να δούμε λίγο το ρεφρέν. Pensavi solo ai soldi, i soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Λοιπόν, αυτό ήταν το ρεφρέν, πολύ flat, ok. Μου άρεσε που είχε το παλαμάκι, γιατί έβαζε τον κόσμο στον παλμό του τραγουδιού. Ήταν λίγο ξεσηκωτικό, σε κάνει να θες να χορέψεις. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν της Ισπανίας το κομμάτι. Δεν μου άρεσε και δεν πήγε και καλά στη βαθμολογία. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε Netherlands. Πάμε να δούμε και να σχολιάσουμε τον νικητή. Να δούμε τι είναι αυτό που τον έκανε νικητή. Τι μας θυμίζει αυτό το τραγούδι. Κάτι μας θυμίζει αυτό το τραγούδι. Και κάτι μας θυμίζει και ο τραγουδιστής. Πάμε να δούμε τα πρώτα πλάνα και θα σχολιάσουμε. My mind feels like a foreign land. Το κλείνω τόσο σύντομα στην αρχή, γιατί θέλω να σας πω την πρώτη εντύπωση που μου δημιουργεί. Λοιπόν, η χρειά του μου θυμίζει λίγο τον Callum Scott. Η παρουσία του μου θυμίζει λίγο τον John Legend στο All of Me, ας πούμε. Θα μπορούσε να το πιάνει. Σου δημιουργεί κάτι, έχει κάτι ατμοσφαιρικό, αρκετά ένρενος και αυτός, ωραία χρειά. Η εικόνα του πιάνου με την ουρά είναι πολύ κλασική, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Η μελωδία ίδια από το κουμπλέ φαίνεται ότι δεν θα είναι flat. Πάμε να δούμε βέβαια. Oh, 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 oh,
Λοιπόν, η μελωδία ναι, δεν είναι flat, έχει ανοίγματα, ψεύτικη φωνή στις ψηλές νότες, όχι full voice. Το οποίο τεχνικά θεωρείται ότι είναι κάτι εύκολο για την αντρική φωνή να το κάνει. Γιατί όσο πιο πολύ όγκο έχει φωνή στα ψηλά, τόσο πιο έντονα χρησιμοποιούμε το mixed voice, άρα τόσο πιο δύσκολο είναι. Φαίνεται απλώς, αλλά δεν είναι. Του αρέσει, το ζει, φαίνεται αυτό. Ακόμα και αν είναι πάνω στο σκαμπό του πιάνου, φαίνεται ότι το ζει. Το ρεφρέν μου θυμίζει ένα άλλο κομμάτι που και εσάς θα σας το θυμίσει. Και ειλικρινά μπείτε να το κλικάρετε, να το ακούσετε, το ρεφρέν του άλλου κομματιού που θα σας πω, είναι ίδιο με αυτό. Μάλλον εμπνεύστηκε πάρα πολύ ο φίλος μας από Netherlands. Το κομμάτι αυτό που είναι ίδιο είναι το All The Right Moves των One Republic. Βάλτε και ακούστε το ξεκίνημα του ρεφρέν. Είναι ίδιο. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει όλο αυτό το σύνολο που έχει κάνει. Μου αρέσει που βγήκε πρώτο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει. Λοιπόν, για να κάνω μια σύνοψη της πεντάδας αυτής που είδαμε, θα έλεγα ότι το πρώτο μου αρέσει που βγήκε πρώτο. Ο Ιταλός μου άρεσε, αν και δεν είναι του γούστου μου, δεν θα άκουγα τέτοια μουσική, ας πούμε, σπίτι, εγώ. Μου άρεσε πολύ. Ο Ρώσος μου άρεσε πάρα πολύ. Switzerland δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο... το κοινό δηλαδή αυτού του τραγουδιστή, ότι είναι... έχει να κάνει πιο πολύ με teenagers. Όχι ότι εγώ δεν είμαι teenager. Και το πέμπτο κομμάτι, Norway, δεν μου άρεσε καθόλου. Μόνο η κοπέλα μου άρεσε. Θεωρώ ότι αδικήθηκε. Πρέπει να ήταν μόνη της στο κομμάτι. Αυτά. Ξέρω ότι θα θέλατε να σχολιάσω και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Αν έχετε κάποια πορεία, θέλετε τη γνώμη μου για συγκεκριμένα κομμάτια, στείλτε μου. Στείλτε μου βίντεο σας στο chrysanthemis@gmail.com ή στείλτε μου κάποιο άλλο κομμάτι που θέλετε να σας πω τη γνώμη μου. Μπορεί να είναι κάποιο τραγουδιστή. Μπορεί να είναι ένας αγαπημένος σας τραγουδιστής που να τον ακούτε συχνά και να παίρνετε στοιχεία και να μην ξέρετε αν είναι σωστό αυτό. Οπότε στείλτε μου εσείς το βίντεο του καλλιτέχνη του οποίου τραγουδάτε τα κομμάτια να σας πω τι κάνει σωστά και τι όχι. Τι θα ήταν καλό να υιοθετήσετε και τι θα έπρεπε να αποβάλλετε. Περιμένω τα βίντεο σας είτε στο Instagram είτε στο Gmail μου αν το βίντεο είναι μεγάλο. Εκτός αν μου στείλετε link. Αν μου στείλετε link, περιμένω το link στο Instagram. Αυτό ήταν το βίντεο για το Eurovision. Νομίζω ότι ήρθαμε λίγο πιο κοντά με αυτό το βίντεο. Έρχονται κι άλλα tip of the week. Βιντεάκια, έρχεται την Τρίτη το επόμενο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλά περάστε. All the right moves and all the right places. Oh yeah, we're going down. Λοιπόν, έτσι για έξτρα, για να ξέρετε, αυτό το κομμάτι, το All the Right Moves, των One Republic, που είναι ίδιο με το κομμάτι που βγήκε πρώτο στη Eurovision, είναι κομμάτι που το έμαθα πριν από 8 χρόνια από ένα μαθητή που μου λέει ότι θέλω να το κάνω στο μάθημα. Φεύγω από αλλού. Γεια σας! Περιμένουμε τα βίντεό σας και τις απορίες σας. Αν δεν απαντήσω εγώ, θα απαντήσει ο Ρόκι. Ξέρει, έχει μάθει τόσο καιρό.